Ιωάννης δεν επιχειρηματολογεί. Αποκαλύπτει. Ο λόγος του πυκνός, δυσνόητος, σχεδόν μυστικιστικός. Ακροατές του πολιτικοί, επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί, διανοητές, ελληνισμός της διασποράς. Άλλωστε πολιτισμός δεν είναι η γνώση. Είναι η λαχτάρα να γνωρίζεις. Πήγα στην Αμερική. Εκεί ήρθαν ο κόσμος, έκανα πολλές προσφορές σε άτομα, πραγματοποιηθήκαν αυτά και έτσι έγινε ο περιζήτητος. Αλλά αυτό εμένα δεν ήταν ωραίο, γιατί με το να γίνεσαι περιζήτητος φορτώνεσαι πάρα πολλά πράγματα στην πλάτη σου. Δεν μένεις σε ησυχία. Γιατί όλος ο κόσμος κάτι έχει και θέλει οπωσδήποτε να απαλλαχθεί από εκείνο. Και αυτό επεκτάθηκε και σε άλλα μέρη της γης όπου υπήρχαν Έλληνες. Και έτσι έγιναν και ταξίδια στην Ιαπωνία, στην Πολυνησία εκεί πέρα, Σιγκαπούρη και αυτά, στο Χονγκ Κονγκ, στη Ταϊπέι και μετά πήγα μέσα Ανατολή, γιατί εκεί όπου υπήρξαν Έλληνες μάθανε και μεγάλωσαν. Μετά Ευρώπη, μετά Αμερική πολλές φορές. Τότε στην Αμερική άρχισα να γράφω και το βιβλίο, το πρώτο, μέχρι που το ολοκλήρωσα και το έκδωσα. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τον άνθρωπο να είναι ευτυχής. Αν είναι δυστυχής, είναι δικό του λάθος. Σε αυτά τα λάθη αναφέρεται το βιβλίο του κυρίου Ιωάννη Τσάτσερη. Στον άνθρωπο εισβάλλουν όλες οι συμπαντικές δυνάμεις, διότι είναι ένας μικρόκοσμος στον οποίον αντικατοπτρίζεται ο μακρόκοσμος του σύμπαντος. Ο στοχασμός και η αγωνία του σημερινού ανθρώπου αποτελούν τη δίδυμη έννοια της νέας αυτής αποκάλυψης του κυρίου Τσάτσερη. Ο σκοπός των βιβλίων μου ήταν ο εξής. Επειδή είχα μια αντίληψη για τα πράγματα, για τη δημιουργία, για τα σύμπαντα και αυτά, προχώρησα ιεραρχικά. Γράφω το πρώτο, το οποίο ο άνθρωπος δεν ξέρει από τι αποτελείται και έδωσα μια άποψη ότι αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Το πνεύμα είναι ανεργό, δεν είναι ενεργοποιημένο. Η ψυχή είναι ενεργοποιημένη, παρέχει την ενέργεια που χρειάζεται το σώμα και εκεί διαμορφώνεται η εργασιακή κίνηση του σώματος. Εφόσον έγραψα και άνοιξα είσοδο να αισθανθεί ο άνθρωπος ότι υπάρχει το σύμπαν με ιεραρχίες και με ζωή, γράφω το επόμενο βήμα της δημιουργίας. Αυτό, γράφοντάς το, ήθελα να παρουσιάσω και παρουσιάζω ότι εφόσον ο άνθρωπος, η τάση του είναι να κοιτάζει προς τα έξω και όχι προς τα μέσα, γι' αυτό και δεν μπορεί να καταλάβει τον εαυτό του, κάνω αυτή τη γραφή παρουσιάζοντας πρώτα πώς έγινε η δημιουργία. Έχει κάποια έτσι προσέγγιση με την επιστημονική αναφορά που λένε το Big Bang.